la misma cosa de Θα συμφωνήσω. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γίναν όλα σήμερα τόσο γρήγορα, τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι ήταν απίστευτα γρήγορα. Και αυτό η χαρά που είχε ο κόσμος, τα βλέμματα που κοιτούσε, είναι χωρίς λόγια. Το είδαμε λίγο σκαμμένο στη φάση όπως με το φόρτο και τα λοιπά. Το ξανάδε ήταν πέναλτι στη φάση. Εκείνη τη στιγμή είχα την εντύπωση ότι είχα πατήσει ήδη μέσα στο, πάνω στη γραμμή, μέσα στο, στη μεγάλη περιοχή και ήθελα να πω στο διαιτητή ότι ήμουν μέσα. Βέβαια αυτό είδε από εκεί ότι και έδωσε ότι ήμουν έξω. Τώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία και κερδίσαμε βέβαια όταν τα παιχνίδια δεν πηγαίνουν έτσι και στο τέλος έχεις μια ισοπαλία, είναι από τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό ήμουν τόσο εκνευρισμένος εκείνη τη στιγμή. Ουσιαστικά όσο τον είχε μου είναι εντάξει, δεν έχει κάποιο θέμα. Απλά επειδή έχασα αρκετές προπονήσεις από την κούραση και την ένταση του παιχνιδιού που ανέβηκε απότομα, μου πονάνε οι γάμπες. Γι' αυτό δεν πολύ πατάω καλά τα πόδια μου. Και έπρεπε να είμαι ειλικρινής και με τον προπονητή, να του πω ότι δεν μπορώ στο 100% να παίξω άλλο. Είμαι ουσιαστικά ψεύτης. Στην φάση στο Μπρίγκοβιτς για τον κόλ, συνεργάζεται καλά μαζί του. Θεωρεί ότι είχε την αίσθηση ότι θα κατέληγε στα δίκτυα η προσπάθεια που κάνει. Πώς βλέπει τη συνεργασία του με τον Πρίγκοβιτς και πόσο σημαντικό είναι να έχει έναν επιθετικό που το έχει εύκολο. Σίγουρα εκείνη τη στιγμή όταν έδωσα την πάσα τον είδα ότι έχει κόψει πολύ σωστά στο πρώτο σημείο, στο πρώτο δοκάρι και πέρασα την μπάλα. Ήξερα και ήλπιζα ότι θα μπει γκολ εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα είναι ένας παίχτης εξαιρετικός, ένα 9 ουσιαστικά αυτό που λέμε. Με το εμερίεστηση του γκολ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και σαν ομάδα και σαν συμπαίχτης να ξέρεις ότι ο άλλος την παραμικρή φάση δεν θα λαθέψει και θα πετύχει τον γκολ και δίνει και αυτοπεποίθηση και στους υπόλοιπους παίχτες αυτούς.